Τα κάλαντα έφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυρία Σαρτζετάκη στις 10.30 το πρωί χοροδία της Προεδρικής Φρουράς. Κατόπιν έψαλε τα κάλαντα ο Σύλλογος Νέων Ολύμπου Καρπάθου. Στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμήνης Ανδρέας Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργό Αντώνη Δροσογιάννη, πήγε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, όπου δέχτηκε τις ευχές των ανδρών και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα κάλαντα έψαλαν η μικρή χοροδία των ενόπλων δυνάμεων και του Γενικού Επιτελείου. Η διαταγή του προς τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς, τους άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμήνης να απευθύνει θερμότατο χαιρετισμό και ευχές για υγεία και ευτυχία και για ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Στην ημερήσια διαταγή του ο κ. Παπανδρέου αναφέρει: «Σας καλώ να συνεχίσετε το μεγάλο έργο που σας εμπιστεύτηκε η πατρίδα, αφοσιωμένη στο στρατιωτικό σας καθήκον και οπλισμένη με τις εμπειρίες των χρόνων που πέρασαν, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του σήμερα και να χτίσουμε την Ελλάδα του αύριο». Στην ημερήσια διαταγή του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία περιβάλλει με εμπιστοσύνη